Αλλά εμείς σήμερα έχουμε ένα καλεσμένο, έχουμε μια συνέντευξη η οποία πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που τελικά την έχουμε. Λοιπόν, ο Νίνο είναι ένα αγόρι το οποίο είναι ιδιαίτερα παρεξηγημένο, δεν μιλάει πολύ συχνά και έχει μια ιδιαίτερη οπτική και μια ιδιαίτερη γνώμη για τα πράγματα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μας παραχώρησε σε μια εξαιρετική εξομολόγηση. Αυτός είναι ο Νίνο. Ο Νίνο είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος. Αυτή την εικόνα έχουν για αυτόν τα μέσα και ο πολλής κόσμος. Στην πραγματικότητα όμως είναι ένα παιδί χαμηλών τόνων που αποφεύγει τη δημοσιότητα, αγαπάει τους φίλους του και έχει απίστευτο χιούμορ. Αυτός είναι ο Νίνο, όπως συστήθηκε στα κορίτσια για σπίτι. Νίνο, μου χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους σε συναντάω στη Θεσσαλονίκη. Και εγώ και σας χαίρομαι. Θέλω να μου πεις τι γράφουν τα τατουάζ που έχεις στα χέρια σου. Γράφουνε ένα τραγούδι του Michael Jackson, είναι το Man in the Mirror και διάφορα άλλα. Σε εκφράζει αυτό το κομμάτι? Ναι. Και το έχεις γράψει και από εδώ και από... Μιλάει για τον καθένα μας, μιλάει ότι πρώτα πρέπει να αλλάξει ο άνθρωπος που βλέπεις στον καθρέφτη για να αλλάξει ο κόσμος. Αν θες να αλλάξει ο κόσμος πρέπει να αλλάξει πρώτα εσύ. Σε ενοχλεί που τα μέσα έχουν περάσει για σένα την εικόνα του απόμακρου και του λίγο ακραίου καλλιτέχνη? Το απόμακρου, αυτό δεν την έχει ο κόσμος. Τα μέσα. Δεν την έχει ο κόσμος. Γιατί έχω πει ότι ο κόσμος έχει λάθος άποψη για μένα. Έκανα λάθος. Δεν το διατύπωσα σωστά. Ο κόσμος δεν πιστεύει αυτό. Αυτό το έχουν βγάλει τα μέσα, που τα μέσα έχουν συμβάλει στο να φτάσουμε εδώ που έχουμε φτάσει. Γενικά. Δηλαδή μπορεί κάποιος να μην με συμπαθούσε από κάποια εκπομπή, κάποιος δημοσιογράφος ή κάποιο blog ή κάτι και να έλεγε διάφορα αυτό, ότι ο καθένας γράφει ανώνυμα ό,τι θέλει και το περνάει σε πολύ κόσμο. Πώς νιώθεις όταν βλέπεις φωτογραφίες από την προσωπική σου ζωή στα περιοδικά? Κατά καιρούς με έχει ενοχλήσει, ναι, αλλά εντάξει, δεν είναι σχολόνος. Δεν παρακολουθώ για να μην μαυρίζω, να μην μπαίνω στο κλίμα αυτό. Γιατί είναι λίγες απόψεις αυτές. Δεν είναι η συνολική άποψη, είναι λίγες απόψεις. Δεν τα δεις και το ξέρω, δεν περνάει η ώρα. Είσαι ένα δημόσιο πρόσωπο, αλλά παρόλα αυτά έχεις καταφέρει και έχεις διασφαλίσει μέρη του προσωπική σου ζωή. Πώς το καταφέρνεις αυτό? Απλό είναι. Άμα θες την πουλάς, άμα δεν θες δεν την πουλάς. Το θεωρώ βιασμό το να κάνω μπάνιο και να με τραβάς φωτογραφία. Και να το βγάλεις υπηρετικό, ε. Αν εσένα σε βγάλει μια φωτογραφία με τα παιδιά σου και την οικογένειά σου, είναι το ένα πλάνο. Αν σε βγάλουν με φίλους, είναι το άλλο πλάνο. Αν σε βγάλουν πάνω στη σκηνή, είναι άλλο πλάνο. Αν δεν σε βγάλουν καθόλου, είναι άλλο πλάνο. Είναι αυτοί τι θέλουν να πουλήσουν. Γι' αυτό δεν πουλάει κανένας, γιατί πουλάνε τίποτα. Πιστεύεις ότι έχεις βρει τη γυναίκα της ζωής σου? Αυτό είναι κάτι δικό μου και δεν θέλω να το μοιραστώ δημόσια. Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια? Δεν μπορώ, γιατί όπως και να με φαντάζομαι, δεν είναι... Ό,τι σχέδια και να κάνεις, έρχονται συνέχεια διαφορετικά. Αν σου ζητούσα να μου χαρακτήρισες με 3 λέξεις τον εαυτό σου, ποιες θα ήταν αυτές? Ρεαλιστής, ήσυχος και ονειροπόλος. Ονειροπόλος, σκέφτομαι έτσι, ονειρεύομαι πράγματα. Όλη την κατάσταση που συμβαίνει δεν θα πρέπει να σταματήσουμε, τουλάχιστον να ονειρευόμαστε. Έχει συμβεί ποτέ κάτι στη ζωή σου, στη δουλειά σου, που να πεις ότι μετά από αυτό εγώ τα παρατάω? Όχι, είμαι τυχερός, όχι. Όχι. Λόγος υγείας. Για κανέναν άλλο λόγο. Υπήρξε κάποια στιγμή στη ζωή σου? Γιατί που... να σταματήσω κάτι που υπεραγαπώ, που με κάνει και αισθάνομαι, με κάνει και ζω. Από μικρός δηλαδή θέλεις να γίνεις τραγουδιστής? Ναι.
αυτό που κρατεί. Σε φοβίζει το αύριο, φοβάσαι αν θα έχεις αύριο δουλειά. Με τρομάζει πάρα πολύ. Πού θα φτάσει αυτό? Το λέγανε συνέχεια στις τηλεοράσεις, αυτά το λέγανε από πάντα, από πιο παλιά, ότι έρχεται. Έρχεται αυτό. Πίστευε, δεν ξέρω πού θα βγει. Είμαι ο αρμόδιος να συζητήσω γι' αυτό. Με τρομάζει, ναι. Φοβάσαι ότι μπορεί, ας πούμε, την επόμενη σεζόν, έτσι πώς θα είναι τα πράγματα, να μην έχεις δουλειά? Δουλειά. Είναι τρομακτική η κατάσταση που συμβαίνει στην Ελλάδα. Είναι τρομακτική. Δεν ξέρω να σου πω πώς θα είναι τα πράγματα του χρόνου, γιατί από τώρα είναι χάλια και όχι τώρα, εδώ και χρόνια είναι χάλια. Αλλά δεν θα σταματήσω να δουλεύω. Θα πήγαινε δηλαδή να δουλέψει κάπου και με λιγότερα λεφτά? Μα κάθε χρόνο μειώνονται και... μειώνονται οι μέρες, μειώνονται όλα. Τι? Είναι όμως, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή μας κουβέντα. Χάρηκα πάρα πολύ που σε συνάντησα. Εύχομαι κάθε επιτυχία και έτσι και πανηγύρι. Φιλιά πολλά. Και αυτά. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Γεια.